Άφησε όσου σημάτων το περιβόλαιο αυτό επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσει όσου φεύξονται από φωνή φροντίου σου τη λιάσουση, αναβαίνουν στην όρη και καταβαίνουν σου παιδεία ει τον τόπο όνων εθεμελίωσε αυτά. Όριον εδώ παραλέψονται ούτε επιστρέψου σε καλύψε την γη. Ο εξ αποστέλων πηγά εν φάραγξη, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ότι ουσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όνα γρης δίψαν αυτών, επ' αυτά τα φετινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πέτρων δώσουσι φωνήν, ότι ζων όρη εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου κορταστήσετε εκεί. Ζούμε μια δύσκολη περίοδο. Και βέβαια αυτό για κάποιους ανθρώπους σαν εμάς που δεν αντιμετώπισαν άλλες περιόδους, δυσκολότερες, ίσως να μοιάζει αληθινό. Αλλά όταν ενισκύψουμε στην ιστορία και του τόπου μας, αλλά κυρίως της Εκκλησίας μας, θα δούμε πως τα πράγματα δεν είναι έτσι. Και δεν μπορούμε να θρηνοδούμε και να λέμε πως τα πράγματα είναι άσχημα και τα πράγματα είναι μία αναστρέψιμα και ότι δεν έχουμε δυνατότητα να τα αντιμετωπίσουμε. Και δεν μπορούμε να το λέμε κυρίως εδώ που βρισκόμαστε σε ένα από τα μεγάλα στρατόπεδα του σχηματισμού, κύριε Ταξίαρχε. Και δεν μπορούμε να το λέμε παρουσία αξιωματικών και δεν μπορούμε να το λέμε παρουσία του στρατού, αλλά δεν μπορούμε να το λέμε γενικώς παρουσία των χριστιανών αυτό. Γιατί στεκόμαστε απέναντι από την εικόνα του Αγίου Σεβαστιανού και τον βλέπουμε γυμνό, διαπερασμένο με τα ξύφη, με τα χέρια του δεμένα, αλλά γαλήνιο και αντιμετωπίζοντα με πραότητα την κακία του κόσμου. Ως διοικητής του 282 Μηχανοκυγήνου Τάγματος Εθνοφυλακής, επιτρέψτε μου να σας καλωσορίσω στο στρατόπεδο Κωνσταντίνος Γιώτα Αλφα Παλαιολόγος και να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας. Η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στη σημερινή μας εκδήλωση μας τιμά ιδιαίτερα και επιβεβαιώνει τους άρρηκτους δεσμούς του λαού μας με τις ένοπλες δυνάμεις. Σεβασμιότατε, επιτρέψτε μου να σας ευχαριστήσω θερμά που και φέτος μας τιμάτε με την παρουσία σας.